Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, προσήλθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριό μας και Θεό μας και να Τον παρακαλέσουμε να ενώσει τον αδελφό μας τον Κώστα και την αδελφή μας τη Βάσο με τον ιερό δεσμό του γάμου και να τους κάνει σήμερα μία οικογένεια. Αν κάποιος από εσάς όλους γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία δεν μπορούν οι δύο αυτοί νέοι να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα, αλλιώς ασιωπά. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας αγαπημένες, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε Θεέ μου, για την ώρα αυτή που Εσύ μάζεψες την Εκκλησία Σου μαζί με τα αγαπημένα μας αδέλφια, τον Κώστα και τη Βάσο, που αφού έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου, την ώρα αυτή, Κύριε Θεέ μου, έρχονται στην παρουσία τη δική Σου έτοιμοι για να σταθούν μπροστά Σου με αγάπη σε Σένα εξ όλης της καρδιάς τους, της διάνοιάς τους, της δύναμής τους και της ψυχής τους, αλλά και με αγάπη ο ένας για τον άλλον, για να εξητήσουν την παρουσία Σου και με την παρουσία Σου Εσύ ο Παντοδύναμος Θεός, διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, να τους παντρέψεις και να τους κάνεις σήμερα μία οικογένεια και να κάνεις αυτούς τους δύο ένα κατά το λόγο στον αγαθό. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Κύριε Θεέ μου, κάμε η παρουσία Σου να είναι έντονη, να μας καλύψεις με το Πνεύμα, τη δύναμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, να πλύνεις όλους μας, ιδιαιτέρως τα αδέρφια μας τον Κώστα και τη Βάσο, με το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, εις αγιασμόν και καθαρότητα, και στο όνομα του Χριστού μας, εμείς τώρα αφιερώνουμε την ιερά αυτή τελετή του γάμου, του αδερφού μας του Κώστα με την αδερφή μας τη Βάσο, σε Σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα Σου το Άγιο, και σε παρακαλούμε πάρα πολύ εν το όνομα του Χριστού, Εσύ ευλογώ να ευλογήσεις, Εσύ Κύριε Θεέ μου να ενώσεις και Εσύ Κύριε Θεέ μου πάντοτε στη ζωή τους να δοξάζεσαι. Και τώρα στεκόμαστε στην παρουσία Σου και σε παρακαλούμε, Δέσποτα αγαθέ, ευλογών, ευλόγησε τα αδέλφια μας και όλους μας, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί μου, τον ύμνο 425 από τα Μεγάλα Υμνολόγια. Ύμνος 425. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός στον παραδείσο τους πρωτοπλά στους δύο έντες αυτούς τα δικόνα Θεού και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε σένα, Thank you.
Ας διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Ιδέ γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου πετουμένου επί της γης. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και νεφίσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ναρθολάς και έδεσε εκεί τον άνθρωπον, τον οποίον έπλασε και ο Κύριος έκαμε να βλαστήσει εκ της γης, παν δένδρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έδεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθόν, όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης, πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερε αυτά εις τον Αδάμ, για να είδει πώς να ονομάσει αυτά και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πανέμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθηκε, έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Αμήν. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και μάλιστα ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του λέγει «Εν αρχή ήτο Λόγος του Θεού και ο Λόγος του Θεού ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο Λόγος του Θεού και Θεός ήτο Λόγος και ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή του το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φέγγει και σκοτία δεν κατέλαβε αυτόν». Δημιουργός είναι μόνο ο Θεός. Ο Θεός είναι αδημιουργητός, υπήρχε πάντοτε, υπάρχει πάντοτε και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Εν αρχή σαν δημιουργός έφτιαξε την κατοικία του
τον ουρανό, εκεί όπου κατοικεί αυτός, και επλήθυνε, εγέμισε τον ουρανό με τα στρατεύματα του ουρανού, με τις αρχές και τις εξουσίες του ουρανού, δηλαδή με τους αρχαγγέλους, τους αγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, αλλά ο Θεός ήταν μόνος του. Δεν υπήρχε άλλος όμοιος με Αυτόν. Και δεν είναι καλόν ο Θεός να είναι μόνος του. Γι' αυτό απ' αρχής το σχέδιό του ήταν να δημιουργήσει ένα πλάσμα το οποίο θα κατοικεί στην κατοικία του στον ουρανό, που να είναι όμοιος με Αυτόν. Κανένας άγγελος, κανένας αρχάγγελος, κανένα χερουβίμ, σεραφείμ δεν δημιουργήθηκε από το Θεό για να είναι όμοιος με Αυτόν. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τον Θεό και το δημιούργημα, το κατοικώνα και ομοίωση αυτού? Είναι η απόλυτη θέληση. Έχει τη δυνατότητα μόνο ο Θεός να θέλει, να γνωρίζει, να εκλέγει και να απορρίπτει. Όμως δεν μπορούσε να πλάσει δημιούργημα το οποίο να έχει αυτές τις ικανότητες αν προηγούμενα δεν είχε αποδειχθεί ότι θα μπορούσε να παραμείνει πιστό στην παρουσία του Θεός τέλους, καθώς ο Θεός, δημιουργώντας το νούμερο ένα θα έλεγα χερούβ επισκιάζων, διεπίστωσε ότι υπερηφανεύθηκε και θέλησε να γίνει όμοιος με το Θεό και έγινε Σατάν ενάντιος δηλαδή του Θεού και διάβολος διαβολεύς του Θεού προς πάντας. Και παρέσυρε μάλιστα και το εν τρίτον των αγγέλων. Και έτσι ο Θεός λοιπόν αποφάσισε να φτιάξει ένα πλάσμα εξ αρχής. Γι' αυτό δημιούργησε και τη γη. Τη γη που πραγματικά είναι ένα αστέρι μικρό και ασήμαντο, το οποίο στα μάτια του Θεού όμως είναι σημαντικότατο, γιατί πάνω σε αυτό ο σκοπός του Θεού ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο και μάλιστα κατά την εικόνα και την ομοίωσή του, ώστε εφόσον περάσει από όλες τις δοκιμασίες που ο Θεός θα επιτρέψει και μείνει, να του δώσει ένα καινούριο σώμα, όχι χωμάτινο όπως τον έφτιαξε καταρχάς, ένα καινούριο σώμα αιώνιο όπως είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έτσι, αφού εκόσμησε με τον καλύτερο τρόπο τη γη και εφύτευσε και έναν υπέροχο παράδεισο, ένα υπέροχο κήπο, τον παράδεισο στην Εδέμ, ο Θεός τότε έπλασε με τα χέρια του το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι ότι τον έπλασε από το χώμα, από το ευτελέστερο υλικό της γης, δεν τον έφτιαξε από χρυσάφι, από ασίμι, από πολύτιμους λίθους, από το ευτελέστερο υλικό της γης στο χώμα, αλλά ενεφύσισε στον άνθρωπο από το πνεύμα του και έκαμε τον άνθρωπο ψυχή ζώσα, ώστε ο άνθρωπος να είναι καταδικασμένος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να υπάρχει αιώνια, να μην μπορεί ποτέ να διακοπεί η ύπαρξη του ανθρώπου. Είναι δε και ο άνθρωπος, όπως είπαμε, κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, άρα τριαδικός, όπως ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Και αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο, γιατί αυτοί οι τρεις είναι ένας Θεός, που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το κατανοήσει, γιατί μόνο ο άνθρωπος είναι επίσης τριαδικός και είναι ένας. Είναι το σώμα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από την ψυχή, η οποία είναι τελείως διαφορετική από το πνεύμα, αλλά αυτά τα τρία είναι ένα. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, ένα. Ένας άνθρωπος. Και έτσι υπάρχει στην απόλυτη δημιουργία του Θεού ο Θεός ο τριαδικός και ο άνθρωπος ο τριαδικός.
Και μάλιστα εφτιάχθη, όχι όπως λένε οι άνθρωποι από τους πίθηκες και από τα ζώα, αλλά ευθύς εξ αρχής είχε ψυχή να θέλει και πνεύμα να μπορεί, ώστε και όλα τα ζώα τα οποία έφτιαξε ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο Θεός, όνομα σε όλα τα ζώα έδωσε ο Αδάμ. Είχε την ικανότητα αυτή. Και επίσης μετά από 2000 χρόνια περίπου, όταν η αμαρτία έφτασε στο πλήρες στην εποχή του Νόε, έγινε ένας απόλυτος κατακλυσμός στην ανθρωπότητα και χάθηκε παν έμβιον ζώων ύπαρξης, ώστε από το 2000 περίπου π.Χ., 2,5 περίπου, χιλιάδες χρόνια π.Χ., οι μόνοι οι οποίοι διατηρήθηκαν στη ζωή ήταν αυτοί οι οποίοι υπήρξαν η συνέχεια του Αδάμ και μάλιστα με τον Νόε και από την οικογένεια του Νόε, που γνώριζε το Θεό, που συνομιλούσε με το Θεό. Από τα τρία παιδιά του, αγόρια του και από τις τρεις νύφες του δημιουργήθηκε ξανά, θα τολμούσα να πω, η συνέχισε το ανθρώπινο γένος, ώστε να μην υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ο άνθρωπος δεν είναι αποτέλεσμα εξέλιξης ζώδους εξέλιξης, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτό το οποίο ο Θεός δημιούργησε. Και όλα αυτά τα δημιουργήματα τα οποία βρίσκουν οι άνθρωποι, παλαιολιθικά και ακόμη περισσότερο, ανθρωπομόρφα και ανθρωπογενή, είναι βέβαιο ότι ήταν κτίνη, ζώα, που δεν είχαν καμία σχέση με τον τριαδικό άνθρωπο. Όμως ο Θεός έθεσε στον παράδεισο τον Αδάμ και του έδωσε εντολή να εργάζεται και να φυλάται τον παράδεισο. Από ποιον? Από τον διάβολο. Γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος ήθελε ευθύς εξ αρχής να καταστρέψει και τον άνθρωπο, γιατί είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, και το περιβάλλον του ανθρώπου, αλλά και το τέλειο έργο του Θεού. Και στην αρχή τα κατάφερε. Επλάνησε τον Αδάμ και την Εύα, αφού προηγούμενα όμως διεπίστωσε ο Θεός ότι δεν είναι καλό στον Αδάμ, στον άνθρωπο, να είναι μόνος. Γι' αυτό και έφερε σε έκσταση, η πρώτη στην ανθρώπινη ιστορία, νάρκωση, για να μην πονάει ο άνθρωπος, και έβγαλε την πλευρά του, σκέπασε την πλευρά του πάλι με σάρκα, όπως ακριβώς πλαστική εγχείρηση κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, και από την πλευρά του κατασκεύασε, ο μέγας δημιουργός και κατασκευαστής, δεν είναι μόνο δημιουργός, είναι και κατασκευαστής, έχει διαφορά το ένα από το άλλο, και ο άνθρωπος μόνο μπορεί να το καταλάβει, κανένα ζώο, κανένα κτίνος και καμία αγγελική δύναμη, παρά μόνο να το δει. Κατασκεύασε την Εύα και εκεί δημιουργήθηκε το μεγάλο θαύμα, που ξαφνικά ο Αδάμ είδε μπροστά του έναν άλλον άνθρωπο που έμοιαζε με τον Αδάμ, αλλά δεν ήταν ίδια με τον Αδάμ, γιατί ήταν το συμπλήρωμα του Αδάμ, η γυναίκα. Και όταν την είδε, ενθουσιάστηκε, την αγάπησε, την ερωτεύθηκε και αποφάσισε να την παντρευτεί. Αλλά το ίδιο έγινε και με την Εύα. Μόλις συνήλθε ο Αδάμ από την άρκωση, τον είδε, αφού γνώρισε και αυτή το περιβάλλον του παραδείσου, διαπίστωσε ότι είναι όμοιος με αυτήν, όπως ο Αδάμ διαπίστωσε ότι η Εύα είναι όμοια με αυτόν. Μπήκε να παντρευτεί μια γαϊδουρίτσα, ούτε ένα περιστέρι. Κάποιον που είναι όμοιος. Και διαπίστωσαν και οι δυο ότι ο ένας ήταν όμοιος με τον άλλον και ομολόγησε, από εκεί αρχίζει ο γάμος, από την ομολογία των ανθρώπων. Πράγματι, αυτήν ο Θεός την έφτιαξε για μένα. Και το ίδιο και η Εύα. Πράγματι, αυτόν ο Θεός τον έφτιαξε για μένα. Δεν την έφτιαξε για κάποιον άλλον, δεν τον έφτιαξε για κάποιον άλλον, όπως έκτοτε, γιατί το γάμο τον θέσπισε ο Θεός. Δεν είναι ανακάλυψη, εφεύρεση ανθρώπου,
όπως ακριβώς μετά από χιλιάδες χρόνια. Ο αδελφός μας ο Κώστας είδε τη βάσο και είπε, αυτήν ο Θεός την έφτιαξε για μένα. Και ταυτόχρονα και η βάσο, και είμαι μάρτυρας εγώ, δεν λέω τίποτα όμως. Και η βάσο είπε, αυτόν ο Θεός τον έφτιαξε για μένα. Και έτσι, αφού πέρασε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κοιταχτήκανε, άρχισε να δημιουργείται αυτό που κάνει ο Θεός, όχι μόνο στη σάρκα, στην ψυχή, που η ψυχή εκδηλώνεται με την καρδιά και είναι η έκφραση του θέλω, να θέλει ο Κώστας αυτήν που ο Θεός ετοίμασε για αυτόν, ταυτόχρονα να θέλει και η Βασούλα τον Κώστα, γνωρίζοντας ότι αυτόν τον έφτιαξε για αυτήν. Και μετά μπήκε στη μέση το τρίτο χαρακτηριστικό του τριαδικού ανθρώπου, η σκέψη, η απόφαση, και είπαν, θα δώσουμε αμοιβαία υπόσχεση γάμου, και αραβωνιάστηκαν. Ο αραβώνας δεν είναι παιχνιδάκι ούτε δοκιμή. Ο αραβώνας είναι ενώπιον του Θεού, έτσι τον έχει φτιάξει ο Θεός, αμοιβαία υπόσχεση γάμου ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, είπε ο Κώστας, είμαι βέβαιος ότι αυτή την έφτιαξε για μένα ο Θεός. Είπε η Βασούλα, επαναλαμβάνω, είμαι βέβαια ότι αυτόν τον ψηλό τον έφτιαξε για μένα ο Θεός. Και είπανε και οι δυο, θα πάρουμε απόφαση να γίνουμε ένα. Γιατί ο γάμος μετατρέπει δύο ανθρώπους και τους κάνει ένα. Θαύμα μέγα. Και αυτό που ο Θεός κάνει ένα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν χωρίζει αυτό, είναι ένα. Όπως το σώμα μου δεν μπορεί να χωριστεί από την ψυχή μου, ούτε το πνεύμα μου από την ψυχή μου. Είμαι ένα, πάει, τέλειωσε. Και το μεγάλο θαύμα είναι δύο άγνωστοι άνθρωποι, αυτό είναι το θαύμα του Θεού, δύο άγνωστοι άνθρωποι που πριν λίγο καιρό, για τελευταία ο Κώστας ήρθε, δεν ξέρω από τη Ρόδο, από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω από τον Άρη, ήρθε κάτω. Άγνωστοι άνθρωποι, δεν ήξερε τι είναι Βασούλα, ούτε η Βασούλα ήξερε τον Κώστα. Αλλά μόλις κοιταχτήκανε, αμέσως έγινε αυτό το κάτι από το Θεό, γιατί δεν είμαστε στον κόσμο να είναι σαρκικοί, να το πω και πιο σωστά, μόνο έλξεις, αλλά είναι περισσότερο ψυχικοί και πνευματικοί. Και έτσι σήμερα αποφάσισαν να σταθούν στην παρουσία του Θεού, να προσευχηθούν, και μας κάλεσαν και εμάς, και ευχαριστούμε το Θεό για την πρόσκληση, να προσευχηθούμε όλοι μαζί να τους κάνει ο Θεός ένα, που κανένας δεν μπορεί να το χωρίσει. Και το γάμο τον ευλόγησε ο Θεός. Έτσι λέει η Γραφή. Και ευλόγησε αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, ποια είναι η ευλογία του Θεού? Αυξάνεστε, πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτή. Τους δίνει δηλαδή εξουσία ο Θεός όταν τους κάνει ένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι αναποφασίσουν, τα ακούτε, ό,τι αναποφασίσετε ο Θεός ευλογών θα το ευωδώνει, με μία προϋπόθεση, να είσαστε ένα. Γιατί σας κάνει σήμερα ο Θεός ένα, και ο Θεός μας ευλογεί τους ανθρώπους, αλλά πρέπει και οι άνθρωποι να μένουμε στην ευλογία. Δηλαδή τώρα, να το πω πιο απλά, με ευλόγησε ο Θεός και μου χάρισε την Άννα, αλλά τώρα πρέπει να μείνω στην Άννα. Την ευλόγησε πιο πολύ ο Θεός την Άννα και την έδωσε σε μένα, αλλά τώρα πρέπει η Άννα να μείνει σε μένα. Τι να κάνουμε? Βέβαια περνάνε τα χρόνια, αλλά περνάνε και για τους δυο μας. Και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται το δεύτερο θαύμα. Και το δεύτερο θαύμα είναι ότι αυξάνει η αγάπη. Και θα δούμε πώς και γιατί. Γιατί δεν είναι σαρκική η ένωση της χριστιανικής οικογένειας. Είναι πνευματική, ο Θεός την κάνει. Και δίνει μάλιστα για να έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα θα συνεχίσουν ευλογημένα,
Ο Θεός δίνει και φανερώνει ποια είναι η οδός την οποία πρέπει να περπατήσουν, ώστε ό,τι αν επιδιώκουν να το ευωδώνει ο Θεός. Και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να τα αποκαλύψει. Προσπαθούν ψυχολόγοι, ψυχίατροι, σύμβουλοι των γάμων κλπ. Και το αποτέλεσμα είναι διαλύονται οι γάμοι. Ο Θεός όμως έχει δώσει αφενός μεν συμβουλή, σοφία σύνεση, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ θα σε, σαν ένα, εγώ θα σε συνετίσω, εγώ θα σε διδάξω σαν ένα την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, ένα, εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε προστατεύω, σαν ένα. Είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού και κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει και κανείς δεν μπορεί να τη διακόψει παρά μόνο ή ο Κώστας ή η Βασούλα. Ο Θεός να μας φυλάει και ο Θεός να τους φυλάει. Αλλά όμως ο Θεός δίνει εντολές που είναι, δεν είναι εντολές ταλαιπωρίας, είναι εντολές ευτυχίας. Λέει στον Κώστα, οι άνδρες, ο Κώστας δηλαδή, να αγαπάει, οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, ο Κώστας να αγαπάει τη Βάσο, ακριβώς όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Πώς αγαπάει ο Χριστός την Εκκλησία? Έδωσε τον εαυτό του υπέρ της Εκκλησίας για να την καταστήσει ένδοξη Εκκλησία. Και ο Κώστας οφείλει να αγαπάει τη Βασούλα δίδοντας τον εαυτό του με ένα σκοπό, να ευλογεί ο Θεός τη Βασούλα, γιατί η γυναίκα στον άντρα είναι η δόξα του, ώστε ο Κώστας να είναι ένδοξος. Και πώς το καταφέρνει ο Κώστας να αγαπάει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία? Πρώτον, να εκτρέφει και να περιθάλπει την Εκκλησία σας σκεύος ασθενέστερο, να τη φροντίζει ιδιαιτέρως, να μην είναι ποτέ πικρός, ποτέ θυμωμένος, ποτέ αγριεμένος, αλλά πάντοτε τρυφερός και γλυκός. Γιατί? Γιατί όσο είσαι έτσι εσύ, τόσο θα έρχεται ο Λόγος του Θεού στη Βασούλα που λέει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Για να υποτάσσεται η Βασούλα σε σένα, πρέπει να αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο τρυφερό, γλυκό, που δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν την προσβάλλει, δεν την ονειδίζει, δεν την λυπεί και δεν την στενοχωρεί, αλλά αγωνίζεται με επίγνωση ότι ο Θεός σου δίνει τη Βασούλα για να την κάνεις ευτυχισμένη. Και εσύ Βασούλα μου, θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, κατά πάντα εν Κυρίω, με τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα και ιδιαίτερα με και κοσμημένη, όχι όπως οι άνθρωποι με φρουφρού και αρώματα, καταλαβαίνεις τι λέει και συγγνώμη, αλλά με το πράο και ησύχιο πνεύμα σου που είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Και εδώ γίνεται το μεγάλο θαύμα, αγαπημένα μου αδέλφια και αγαπημένα μου αδέλφια. Όσο πιο πολύ ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο, τόσο πιο εύκολα και πιο πολύ η γυναίκα του υποτάσσεται στον άντρα της. Και όσο πιο πολύ η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα της, τόσο πιο πολύ ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του. Και περνάνε τα χρόνια. Περνάνε, περνάνε, περνάνε. Και όσο πιο πολύ υποτάσσεται η Βασούλα στον Κώστα, τόσο πιο πολύ θα αγαπάει ο Κώστας τη Βασούλα. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, έρχονται δυσκολίες, έρχονται προβλήματα, μεγαλώνουμε, η αγάπη αυξάνεται. Και η αγάπη αυξάνεται γιατί δεν είναι ενέργεια ανθρώπινη. Δεν θα πω εγώ θα αγαπάω τη γυναίκα μου, δεν θα τα καταφέρω, αλλά θα πω
Είναι και γραμμένο στο Λόγο του Θεού και η Γραφή δεν δίνεται να αναιρεθεί ότι η αγάπη του Θεού εκχέεται στην καρδιά μου δια Πνεύματος Αγίου. Άρα, επειδή εγώ θέλω να αγαπάω τη γυναίκα μου, ο Θεός έρχεται, πλημμυρίζει την καρδιά μου με αγάπη και την αγαπάω τη γυναίκα μου. Και επειδή ο Θεός θέλει να υποτάσσεται η Βασούλα στον Κώστα, έρχεται ο Θεός και εκχέει την αγάπη του στη Βασούλα, ώστε η Βασούλα μπορεί να αγαπάει τον άντρα της όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Και έτσι η χριστιανική οικογένεια είναι ένα θαύμα που δεν χρειάζεται οικογενειακούς συμβούλους, ούτε ψυχιάτρους, ούτε ψυχολόγους, ούτε ξαδέρφια, ούτε συγγενείς, ούτε ανθρώπους. Γιατί έχουν το Χριστό. Το αποτέλεσμα είναι μια ευλογημένη οικογένεια. Και μέσα σε αυτή την οικογένεια έρχεται ο Θεός τώρα και τι λέει? Θα σας δώσω καρπό καλό και πολύ. Αλλά πώς? Θα μένετε στο Λόγο του Θεού, στον αγιασμό, θα είσαστε ένα. Όταν θυμώνεις, γιατί είσαι άνθρωπος, όταν θυμώνεις, γιατί επίσης άνθρωπος, θα φεύγετε, θα πηγαίνετε να ησυχάζετε, να ηρεμείτε, να προσευχόσαστε και μετά πάλι γεμάτο αγάπη θα ερχόσαστε. Θα αποφεύγετε να διαφωνείτε, θα επιδιώκετε να συζητάτε και να συμφωνείτε με τη χάρη του Χριστού προσευχόμενοι, ώστε να μην θέλεις εσύ, Κώστα, να γίνεται στο σπίτι σου το δικό σου θέλημα, αλλά το θέλημα του Κυρίου σου. Φοβερή επιδίωξη αυτή. Απαραίτητη και απόλυτης ευλογίας. Να μην θέλεις, Βασούλα μου, να κάνει ο Κώστας ό,τι εσύ θέλεις ή να γίνεται στο σπίτι σου ό,τι εσύ θέλεις, αλλά να προσεύγεσαι να γίνεται σπίτι σου αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η ενότητα. Η ενότητα της πίστεως, γιατί πιστεύετε το ίδιο στο Ευαγγέλιο του Χριστού, και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί φρονείτε το αυτό. Τι θέλετε στη ζωή σας? Το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, τη δόξα του Θεού. Θέλετε τίποτα άλλο? Τι άλλο να θέλετε? Αν τα έχετε αυτά, τα έχετε όλα. Εν Χριστώ Ιησού η ζωή σας θα είναι πλήρης. Και τότε και ο καρπός σας θα είναι σε αγιασμό. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια οικογένεια που ο Θεός θα σας κάνει. Επειδή σήμερα το θέλετε, προσεύχεστε, θα προσευχηθείτε και εμείς θα προσευχηθούμε. Τι παιδιά θα βγάλετε? Διαμάτια. Παιδιά χαρούμενα, κοινωνικά, χωρίς προβλήματα, χωρίς ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς κοινωνικά προβλήματα. Παιδιά ευτυχισμένα, χαρούμενα, που θα αγαπάνε τον Χριστό και θα δοξάζουν τον Θεό, θα σας απολαμβάνουν και θα τα απολαμβάνετε. Ξέρεις τι θα πει να σε καμαρώνουν, να σας καμαρώνουν τα παιδιά σας? Λένε, Κύριε Θεέ μου, τα προσεύχονται. Σε ευχαριστώ για τον μπαμπά και τη μαμά που μας χάρισες. Αλλά και τι ωραίο που είναι να προσεύχεστε εσείς και να λέτε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τα παιδιά που μας χάρισες. Αλλά το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι, Κώστα μου? Να λες, σε ευχαριστώ, Κύριε, για τη γυναίκα που μου χάρισες. Γιατί τώρα την ξέρεις τόσο δά. Και εσύ τον ξέρεις τόσο δά. Αλλά καθώς περνάει καιρός θα γνωριζόσαστε. Και όσο γνωριζόσαστε στην παρουσία του Θεού, τόσο θα χαίρεστε, θα αγάλεστε και θα απολαμβάνετε την οικογένειά σας μέσα στην παρουσία του Θεού. Θα είσαστε ένα. Και αν είσαστε ένα, ό,τι αν ζητάτε από το Θεό, ο Θεός δεσμευμένος με το Λόγο του θα σας το χαρίσει. Μα ό,τι αν ζητήσετε, μα ό,τι αν αγωνιστείτε, μα ό,τι αν θέλετε, δεν είναι ότι σας το υπόσχομαι εγώ. Σας το υπόσχεται ο Θεός. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Και ο Θεός δεσμεύεται στο Λόγο του Θεού, στο Λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Άρα λοιπόν ξεκινάτε σήμερα με προϋποθέσεις άριστες που εξαρτώνται από ένα πράγμα. Από το πώς αγαπάς τη Βασούλα και από το πώς υποτάσσεσαι στον άντρα σου. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι τίποτα άλλο ο Θεός. Και για να βοηθήσεις αυτό, λέει, οι άντρες να συνοικείτε με τη γυναίκα σας κατά γνώση. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαφορείς
για τα προβλήματα της Βασούλας. Γιατί η Βασούλα είναι σκεύος ασθενέστερο. Την πληγώνει ο κόσμος, την πληγώνουν τα παιδιά, την πληγώνουν οι συγγενείς, οι γονείς, οι πεθεροί, οι φίλοι. Πληγώνεται η γυναίκα. Εμείς είμαστε πιο χοντρόπετσοι. Αλλά η γυναίκα πληγώνεται. Και ποιος είναι ο καλός Σαμαρίτης στη γυναίκα αυτή, άλλος εσύ και ο Χριστός. Αλλιώς πιο σωστά, ο Χριστός με σένα. Η ευθύνη σου λοιπόν είναι να θεραπεύεις τις πληγές της Βάσος. Και επιπλέον, εσύ έχεις και ένα άλλο πολύ σοβαρό έργο να κάνεις. Να κυβερνάς το σπίτι σου. Πρέπει να σου δώσει σοφία ο Θεός και θα σου δώσει μόνο αν τη ζητάς. Κάνε με, Κύριέ μου, να μπορώ να κυβερνάω σωστά τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αμήν, Κώστα. Δεν είναι τίποτα άλλο, αυτά τα δύο είναι. Να σε κάνει καλό κυβερνήτη, καλοποιημένα, μέσα στο σπίτι σου και να φροντίζεις τη Βασούλα να τις θεραπεύεις τις πληγές. Αλλά και εσύ έχεις ένα πολύ σοβαρό έργο, Βασούλα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να στηρίξει στα προβλήματα τα καθημερινά της ζωής του τον Κώστα εκτός από σένα. Η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο εξωτερικά. Μέσα της έχει όμως πιο μεγάλη δύναμη. Μηδενία πτώηση φοβούμενη. Όταν λοιπόν έρχεται από την ταλαιπωρία της ζωής ο Κώστας στενοχωρημένος από τη δουλειά του, από τους συναδέλφους του, από οτιδήποτε, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον παρηγορεί, πρόσεξε, να τον ενισχύει δεύτερον και να τον στηρίζει τρίτον, είσαι εσύ, κανένας άλλος. Ο Χριστός με σένα και εσύ εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η δουλειά σου? Να παρηγορείς τον Κώστα, να τον στηρίζεις και να τον ενισχύεις. Το ξαναλέω. Ποια είναι η δουλειά σου, Κώστα? Να την φροντίζεις, να την εκτρέφεις, να την περιθάλτεις, να τη θεραπεύεις και να σου δώσει ο Θεός σύνεση και σοφία να κυβερνάς τον οίκον σου. Θα σου δώσει. Αν την αγαπάς όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Ποια είναι η δουλειά σου, αδερφή? Πρώτον, να ενισχύεις, παρηγορείς και πραγματικά στηρίζεις τον άντρα σου. Αλλά όπως ο Κώστας είναι ο κυβερνήτης του πλοίου, εσύ είσαι ο οικοφύλακας. Εσύ έχεις μια φοβερή αποστολή να φυλάς το σπίτι σου σε αγιασμό και καθαρότητα. Τα παιδιά σου, το σπίτι σου και εσωτερικά και εξωτερικά. Την ευθύνη του σπιτιού εσύ την έχεις. Βεβαίως δουλεύεις, αλλά εσύ είσαι ο οικοφύλακας και αυτός δουλεύει, αλλά αυτός είναι ο κυβερνήτης. Εσύ θα υποτάσσεις τον κυβερνήτη και αυτός θα φροντίζει τον οικοφύλακα. Η ευλογία απόλυτη. Αμήν. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν προβλέπει διαζύγιο και χωρισμό, δεύτερο και τρίτο γάμο. Και μάλιστα όταν λέω δεν προβλέπει, σημαίνει ότι αν συμβεί είναι απώλεια. Γιατί εσείς θέλετε να πάτε στον ουρανό, θέλετε? Το πρώτο που ζητάτε, όπως θέλει ο Θεός, είναι τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού, την αφήσει. Παρεκτός λόγου πορνείας, εκτός αν πορνεύσει, κάμει αυτή να μοιχεύεται και αυτός γίνεται μοιχός. Πάει η Βασιλεία των Ουρανών. Για οποιοδήποτε λόγο. Είναι, ρωτάνε οι Φαρισαίοι, συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν? Και ο Κύριος λέει όχι. Για καμία αιτία. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να πέσει εκτός από πορνεία. Ό,τι και να κάνει, εσύ θα τη φροντίζεις και ο Θεός θα την διορθώσει. Εάν εσύ αγανακτήσεις και τη χωρίσεις, το αποτέλεσμα είναι, συγγνώμη που το λέω έτσι, κόλαση. Δεν γλιτώνεις, τελείωσες.
Μα ξέρεις τι σου έκανε, τι μου έκανε. Δεν με νοιάζει, λέει ο Χριστός. Γιατί δεν με νοιάζει? Γιατί εγώ θα σε χρησιμοποιήσω για να τη θεραπεύσω. Αλλά και εσύ απαγορεύεται να χωρίσεις τον άντρα σου, ούτε να τον αφήσεις, ούτε να τον διώξεις, ούτε να τον χωρίσεις. Απαγορεύεται, εκτός αν πορνεύσει. Μα ό,τι και να κάνει, και λάθη να κάνει και ό,τι και να κάνει. Και γιατί απαγορεύεται? Γιατί ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη με την προσευχή σου τον θεραπεύσεις και θα σας κάνει πάλι αγαπημένους. Όλοι έχουμε τα λάθη μας. Κανένας δεν είναι αλάθητος. Άρα λοιπόν, ο μόνος λόγος που δικαιολογεί ο Θεός το χωρισμό, ένας λόγος είναι η πορνεία. Και στην πορνεία δεν λέει πάρε διαζύγιο. Λέει χώρισέ τονε και περίμενε. Γιατί ο Θεός θα στον φέρει, θα τη φέρει. Ο Θεός πάντα ελπίζει στη σωτηρία του ανθρώπου. Το μόνος πραγματικά μόνιμος χωρισμός είναι ο θάνατος. Γι' αυτό και μόνο εάν πεθάνει κάποιος, ο άλλος είναι ελεύθερος να ξαναπαντρευτεί. Που όμως ο Θεός θα σας φυλάει, να πάτε και οι δυο μαζί στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Κάτι άλλο που επίσης πρέπει να πούμε με μεγάλη σοβαρότητα. Σας λέει ο Λόγος του Θεού, σαν ένα, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να σου γίνεται καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Και όταν σας μιλάει σαν έναν, έχεις δύο πατέρες Κώστα και δύο μάνες, πιθανόν. Και εσύ Βασούλα, όπως σου λέει η Τσαστένα, έχεις δύο πατέρες και δύο μάνες. Θα τιμάς τη μαμά του Κώστα όπως τη δική σου. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια αγάπη και με την ίδια φροντίδα. Και εσύ το ίδιο Κώστα. Όμως, πολύ σοβαρό πράγμα. Άλλο η οικογένειά σας, άλλο η οικογένειά τους. Εσείς τώρα δημιουργείτε μια καινούρια, νέα, ευλογημένη οικογένεια. Που η οικογένεια λέγεται Κώστας Βάσο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αφήσει ο Θεός να μπει κάτι ανάμεσά σας. Γιατί? Γιατί η δόξα της Βάσος είσαι εσύ. Η κεφαλή της Βάσος είσαι εσύ. Συγγνώμη, όχι δόξα. Η κεφαλή της Βάσος είσαι εσύ. Και η κεφαλή δική σου είναι ο Χριστός. Άρα σε σας πάει Χριστός Κώστας Βάσο. Αλλά η δόξα η δική σου είναι η Βάσο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεστε άλλον άνθρωπο, ούτε μεσολαβητή, ούτε τρίτο πρόσωπο δεν χωράει. Το τρίτο πρόσωπο είναι ένα, ο Χριστός. Δια του Ιησού Χριστού θα έχετε τα πάντα. Αμήν. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με πολύ απλές σκέψεις και με πολύ απλές προτάσεις, να είναι εξασφαλισμένη η ευλογία, η ευόδοση στη ζωή σας και η καρποφορία η καλή. Δεν πρέπει όμως να τελειώσουμε χωρίς να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, πιθανότατα το πιο σημαντικό. Ο Θεός σου δίνει τη Βάσο για να υπηρετήσετε το Χριστό, γιατί είναι δούλοι Θεού, και την Εκκλησία. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά θα κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Το αποδέχεστε? Βάσο, ο Θεός σου δίνει το δούλο του για να υπηρετείτε μαζί το Χριστό και την Εκκλησία. Με ό,τι σας έχει δώσει ο Θεός. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά θα κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί αποδέχεσαι ότι ο Κύριός σας και ο Θεός σας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Το αποδέχεστε? Αποδέχεσαι Κώστα ότι Κύριός σου είναι ένας ο Ιησούς Χριστός? Αποδέχεσαι Βάσο ότι Κύριός σου είναι ένας ο Ιησούς Χριστός? Άρα λοιπόν εσείς τι είσαστε αν ο Χριστός είναι Κύριός σας? Δούλος και δούλη. Αμήν. Άρα απευθυνόμενος ο Θεός σε εσάς λέει, δούλε μου Κώστα, να αγαπάς και να φροντίζεις τη δούλη μου τη Βάσο και εγώ θα σε ευλογώ.
Και απευθυνόμενος σε σένα Βασούλα ο Θεός λέει, δούλη μου Βάσο, να υποτάσσεσαι και να αγαπάς το δούλο μου τον Κώστα και εγώ θα σας ευλογώ. Και εσείς τι λέτε? Αμήν. Τώρα να σηκωθούμε σας παρακαλώ, γιατί ήρθε η ώρα να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Τώρα στεκόμενοι στην παρουσία του Θεού με σέβας και με βλάβια, κρατήστε το χέρι. Στεκόμενοι στην παρουσία του Θεού με σέβας και με βλάβια, θα δώσετε υποσχέσεις αγάπης και ενότητος ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Με επίγνωση όμως. Αγαπητέ μου αδελφέ Κώστα, είσαι απολύτως βέβαιος, που είναι το πιο σημαντικό, ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Κύριός σου και ο Θεός σου, σου δίνει σήμερα την αδελφή μας τη Βάσο για σύζυγό σου, όπως έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την Εκκλησία του σαν νύμφη και κοσμημένη. Απολύτως βέβαιος. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς την αδελφή μας τη Βάσο, τη γυναίκα σου, όπως αγαπάς το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Έτσι θα την αγαπάς όπως ο Χριστός την Εκκλησία, με τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη νεύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Αμήν. Αδερφέ μου Κώστα, υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση, αποδίδοντας τιμή σε αυτήν ως εισκεύος ασθενέστερο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Αμήν. Και υπόσχεσαι εν τέλει ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από την αδελφή μας τη Βάσο παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μην χωρίζει. Αμήν. Αγαπητή αδελφή μου Βάσο, ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει τον αδελφό μας τον Κώστα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμημένη? Απολύτως βέβαια. Άρα λοιπόν τώρα υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι πάντοτε αυτόν καθώς πρέπει εν Κυρίω. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις αυτόν την οφειλωμένη νεύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί του και θα υποτάσσεσαι σε αυτόν, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και τέλει, υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο που ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μην χωρίζει. Αμήν. Μετά την ομολογία σας αυτή, και εγώ ο Γιώργος ο Κοροβέσης, ως νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύσω εις συζύγους και σας ευχόμαστε στο όνομα του Χριστού, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μην χωρίζει. Αγαπητά μου αδέλφια, ας προσευχόμαστε τώρα όλοι μαζί για τον αδερφό μας τον Κώστα, σας παρακαλώ πολύ, και για την αδερφή μας τη Βάσο. Πατέρα μας εκ ουράνιες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αδερφό μου τον Κώστα και για την αδερφή μου τη Βάσο. Κύριε Θεέ μου, καθώς τώρα είναι αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι, ενωμένοι, σε παρακαλούμε να τους κάνεις ένα, Κύριε Θεέ μου, γιατί μόνο εσύ να μπορείς να τους συζεύξεις και να τους κάνεις ένα τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων, ιδιαιτέρως στη ζωή αυτή. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, εσύ Κύριε Θεέ μου, να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, από κακούς, ονειρούς και παραλόγους ανθρώπους, από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από ασθένειες, από αρρώστιες. Στο όνομα του Χριστού να τους φυλάς από τον διάβολο και σατανά.
από κάθε πονηριά του και πανουργία. Εσύ να επιτιμήσεις τον διάβολο πατέρα στο όνομα του Χριστού και κάθε πνεύμα πονηρίας θα αντιστάσεις να δέσεις και να διώξεις για πάντα μακριά από το σπίτι αυτό. Το σπίτι αυτό, η οικογένεια αυτή να είναι πάντοτε στην παρουσία σου. Πάντοτε με τη χάρη σου και το έλεό σου να βαδίζουνε. Να τους χαρίσεις καρπό πολύ και ο καρπός τους να μένει. Να τους χαρίσεις την ευλογία σου, τη χαρά σου, την ευτυχία σου, τη δόξα σου, Πατέρα. Εσύ πάντοτε να προπορεύεσαι στη ζωή τους. Εσύ πάντοτε να δοξάζεσαι στη ζωή τους. Εσύ πάντοτε να πλημμυρίζεις την καρδιά του ενός για τον άλλον με τη δική σου την αγάπη. Και τώρα στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε τον αδερφό μας τον Κώστα και την αδερφού μας τη Βασούλα, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο, και σε παρακαλούμε πάρα πολύ κατά το λόγο σου. Ευλογών πάντοτε να τους ευλογείς, πληθύνων πάντοτε να τους πληθύνεις και πάντοτε να δοξάζεσαι στη ζωή τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Καθίστε αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, να ψάλουμε τον ύμνο 426 με όλη μας την καρδιά. Ύμνος 426 από τα μεγάλα υμνολόγια. Ο Δημιούργε των πάντων, η καθόν σύχο ρίχε, ποιητή
Σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επάνω σας. Στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας δίνει πάντοτε τη δική του την ειρήνη. Αμήν. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στη χαρά των παιδιών μας. Και θέλω να σας θυμίσω σε όλους ότι είμαστε καλεσμένοι όλοι μας και στον επόμενο γάμο που είναι του Χριστού και της Εκκλησίας. Από αυτόν να μην λείψει κανείς. Τώρα θα σηκωθούν οι νεόνυφοι, θα σταθούν εδώ μπροστά και θα μη σηκωθείτε ακόμη μισό λεπτό. Δεν μοιράσαμε μπουμπουνιέρες, αλλά δεν ξέρω μετά. Έτσι, μπράβο. Καινούργιο κόλπο είναι. Θα ερχόμαστε από εδώ, θα έρχεστε από εδώ, θα συγχαίρουμε τα αδέλφια μας και θα φεύγουμε από εκεί, ώστε όλα να γίνουν ευσχημόνως και κατά τάξη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους κατά πάντα.